Αλλάζουμε κλίμα. Αποφασισμένοι να φτάσουν με 200 τρακτέρ στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη και να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο, εμφανίζονται αγρότες παρά το όχι που εισέπραξαν κατά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα τα αγροτικά μπλόκα ενισχύονται και κινητοποίησαν αμέτα να κλιμακωθούν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη σε όλη τη χώρα. Όχι με τα τρακτέρ στην Αθήνα, διαμήνυσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εμείς θα έρθουμε, απάντησαν οι αγρότες και η σύσκεψη στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τον σχεδιασμό του συλλαλητηρίου την Τρίτη στην Αθήνα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Την Τρίτη θα ξεκινήσουμε με τρακτέρ, με λεωφορεία και με αυτοκίνητα και θα κάνουμε κάθοδο στην Αθήνα σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο. Θέλουμε να πάμε ειρηνικά, να κάνουμε το συλλαλητήριό μας και να σηκωθούμε να φύγουμε. Όμορφα και ωραία. Η σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τους αγρότες διήρκησε 40 λεπτά. Οι αγρότες εξέφρασαν στον κύριο Χρυσοχοΐδη ότι θέλουν να κατεβάσουν περίπου 200 τρακτέρ στο Σύνταγμα. Η απάντησή του ήταν άμεση και αρνητική. Το ραντεβού των αγροτών, μάλιστα, για την μεγάλη κάθοδο στην Αθήνα ορίστηκε στην Αλαμάνα. Εάν δεν μας αφήσουν ειρηνικά, θα πάμε με το ζόρι στην Αθήνα. Θα κατεβούμε με οποιονδήποτε τρόπο στην Αθήνα και άμα θέλει η κυβέρνηση, θα στήσει μπροστά μας την τρομοκρατία της αστυνομίας, βάζοντας τις δημιουργίες. Αλλά εμείς την απόφαση θα την υλοποιήσουμε. Για να οργανώσουμε το συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη, 6,5 ώρα στο Σύνταγμα και με τρακτέρ και με λεωφορεία. Παράλληλα με τις ετοιμασίες για το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, οι κινητοποιήσεις των αγροτών κλιμακώνονται. Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, αγρότες της Ζαγιάς έχουν αποκλείσει με τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά τους μηχανήματα το κέντρο της πόλης. Οι αγρότες στην Αγία Λάρισα έβαλαν φωτιά σε άχυρα για να διαμαρτυρηθούν για τα αδιάθετα προϊόντα. Οι αγρότες της Ετωλά Κανανίας για μια ακόμη φορά συγκεντρώθηκαν έξω από την πόλη του Αγρινιού και έκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν δεχόμαστε ψίχουλα. Στην Καστοριά, αγρότες σκόρπισαν κοπριά στο κτίριο της περιφέρειας. Αυτό σημαίνει πολιορκία, παιδιά. Έτσι πρέπει να κλείνουμε από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο μπραντιφέρ μεταξύ κυβέρνησης και διαδηλωτών. Καμία σχέση. Σεβόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Προτάσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης που συνάντησε εκπροσώπους αγροτών στο Ηράκλειο. Τα προβλήματα είναι πολλά και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση μόνο με μέτρα που στόχο έχουν να γυρίσουν τα τρακτέρ πίσω. Οι αγρότες σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς διακοπή μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Θα δούμε, βλέπουμε ήδη ζωντανά την εικόνα από τα Νέα Μηδονιά και την απεσταλμένη μας Εύη Καλίνη. Εύη, πριν λίγο έκλεισε η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής στον κόμβο Πορταριάς έξω από τα Νέα Μηδονιά. Ακριβώς, Κατερίνα, άλλη μια μέρα κινητοποιήσεων, άλλο ένα βράδυ που τα τρακτέρ είναι ακινητοποιημένα πάνω στην Εθνική, στον κόμβο της Πορταριάς, έξω από τα Μουδανιά. Για μέχρι και τις 9 η ώρα θα παραμείνουν εδώ. Έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, έχουν κλείσει και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η κίνηση, να σας πω, ότι γίνεται με παρακαμπτηρίους. Πριν νωρίτερα έβαλαν φωτιά σε λάστιχα. Θα παραμείνουν εδώ και τις επόμενες ημέρες και την Κυριακή δεν απέκλεισαν τον ολοήμερο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Χαλκιδικής Θεσσαλονίκης. Έχεις και πληροφορίες για το ποιος είναι ο σχεδιασμός των αγροτών για την απόβαση με τρακτέρ στην Αθήνα παρά το όχι του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Είναι αποφασισμένη η Κατερίνα να κατέβουν στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν από την Ημαθία και τον μπλόκο της Αλεξάνδρειας αλλά και την Πιερία στο μπλόκο του Κολυνδρού φορτηγά, μεγάλα φορτηγά θα μεταφέρουν τα τρακτέρ των αγροτών μέχρι την Αταλάντη ενώ οι αγρότες θα αναβλώσουν και λεωφορεία από την Λάρισα, τον μπλόκο του Πλατικάμπου, από την Καρδίτσα και τον Ε65, τα Τρίκαλα, τον Βόλο και τον μπλόκο του Αλμυρού αλλά και το Στεφανοβίκιο θα ξεκινήσουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, με τα αυτοκίνητά τους, με αγροτικά μηχανήματα και λεωφορεία. Ενώ από βορειότερα, από τα Μουδανιά εδώ που βρισκόμαστε, από τα Γιάννητσα, από το Κιλκής που είναι στον μπλόκο των Ευζώνων και από την Θεσσαλονίκη, Δερβαίνη, Επανομή και Μάλγαρα και Σέρες από τον μπλόκο του Στριμωνικού όπως και από τον Εύρο θα ξεκινήσουν με πούλμαν, θα αναβλώσουν πούλμαν και με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα και τα αγροτικά φορτηγά θα κατέβουν
κατέβουν στην Αθήνα, Κατερίνα. Και από την Εύη Καλίνη και τα Νέα Μουδανιά θα μεταφερθούμε στην Καρδίτσα και την απεσταλμένη μας Ελένη Αντωνίου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Η κάθοδος με τα τρακτέρ στην Αθήνα για τους αγρότες της Θεσσαλίας είναι μονόδρομος. Αυτό που μας λένε είναι ότι με αλλεπάλληλες συσκέψεις οργανώνουν όλες τις λεπτομέρειες. Κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, προχωρούν σε δράσεις της πόλης και αποκλεισμούς δρόμων. Πριν από λίγη ώρα, από τον μπλόκο της Καρδίτσας, οι αγρότες απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Ε65. Επίσης, πέταξαν και δύο φαναράκια, στέλνοντας ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό ότι την Τρίτη με τα τρακτέρ τους θα είναι στην Αθήνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Έχεις και πληροφορίες πριν σε αφήσουμε να μας πεις ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση κυβέρνηση αγροτών ώστε να επιτραπεί κάθοδος κάποιων τρακτέρ στην Αθήνα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουμε μάθει ότι υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Γίνονται συνεχώς διαβουλεύσεις. Ωστόσο, οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στη στάση τους και επιμένουν με όλες τους τις δυνάμεις την Τρίτη το απόγευμα να βρίσκονται στο Σύνταγμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την Καρδίτσα στον μπλόκο του Αιγείου και την απεσταλμένα του Μέγκα Απόστολου Βουλβή. Εκεί η εικόνα, Απόστολε, ποια είναι? Καλησπέρα, Κατερίνα. Πίσω μου βλέπετε τους αγρότες. Έχουν συγκεντρωθεί για μια ακόμη μέρα, 15η μέρα που κλείνουν την είσοδο του Αιγείου εδώ στον μπλόκο που έχει στηθεί. Πρέπει να σας πω ότι οι αγρότες του Αιγείου προσανατολίζονται και σκέπτονται ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν είτε σε αποκλεισμό του λιμανιού του Αιγείου, είτε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με τους υπόλοιπους αγρότες της Αχαΐας να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού της Πάτρας, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν και την κάθοδό τους στην Αθήνα με λεωφορεία, πρέπει να πούμε, από την Αχαΐα, την Ηλία, την Ετωλοκαρνανία, την Μεσσηνία και την Αργολίδα. Δίνουν ραντεβού στην Ομόνια στις 5 το απόγευμα και από εκεί θα κινηθούν με τα πόδια με πορεία προς το Σύνταγμα. Απόστολος Βουλβής, ζωντανά από το Αίγιο, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρνάμε σελίδα.